Δεν μπορώ να κάνω άλλο. Την κατέβασα το φακό σου. Λαμπερά εγγένεια χθες για το νέο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσα στη Λάρισα, Συνοδό Ιερών Πολυτεχνείου 74-76, παρουσία πλήθους κόσμου. Μετά από μια πορεία 30 χρόνων, δημιουργικών 30 χρόνων, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσης ανήλικε αυτό το κατάστημά της μετά από το 4ο στην πόλη των Φαρσάλων μέσα στην πόλη της Λαρίσης. Μια πορεία δημιουργική, προαγωγική, η οποία βέβαια, συγγνώμη που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω, αναδεικνύει την Καρδίτσα. Αναδεικνύει τους ανθρώπους του πνεύματος και της επιχειρηματικότητος της Καρδίτσας. Τα εγγένεια τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φανεροφαρσάλων Τιμόθεος, που συλλειτουργήσε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίς και την Άβου Ιερώνυμο, ενώ το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάς Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος συνεχάρη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λαμπρή πορεία της τράπεζας. Γεγονός ότι αυτό το εγχείρημα που μια τοπική τράπεζα μεγαλώνει έχει μεγάλη σημασία κυρίως για την τοπική οικονομία. Η διαδρομή δική μου και πριν γίνω Περιφερειάς και κυρίως μετά έχει να κάνει με την ενδυνάμωση και με τη στήριξη της ταυτότητας της Αγίας και σε επίπεδο πολιτιστικό, περιοριστικό και αγροτικό και κυρίως οικονομικό. Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Γιώργος Μπούκης, στόχος του νέου καταστήματος στην καρδιά της οικονομικής ζωής της Θεσσαλίας, στη διοικητική και οικονομική έδρα της περιφέρειας στη Λάρισα, είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Με χαρά και υπερηφάνεια εγκαινιάζομαι σήμερα το νέο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. Το έκτο κατάστημα κατά σειρά, το οποίο ανοίγει σήμερα τις πύλες του στην πόλη της Λάρισας. Είναι μια αγορά σημαντική για την τραπεζική αγορά, μια αγορά που πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ σημαντικό ρόλο με τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η τράπεζά μας. Την ευελιξία, τη φιλικότητα και την άμεση προσέγγιση στον πελάτη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα που εγκαινιάζουμε στην πόλη της Λάρισας το έκτο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. Ένα κατάστημα που σηματοδοτεί την επέκταση της τράπεζάς μας εκτός των ορίων του νομού Καρδίτσας και ουσιαστικά ολοκληρώνουμε αναπτύσσουμε το αναπτυξιακό μας σχέδιο που θέλει την παρουσία της τράπεζάς μας σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας συμπλήρωσε 30 χρόνια λειτουργίας και ήδη λειτουργεί άλλα 5 καταστήματα, 4 στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, 1 στα Φάρσαλα και το 6ο είναι αυτό που εγκαινιάστηκε χθες στη Λάρισα, ενώ πρόσφατα έλαβε τα εύσημα από τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι είναι η πιο υγιή συνεταιριστική τράπεζα στη χώρα. Πορευτήκαμε με σύνεση και με πολλή αγάπη από την τοπική κοινωνία και μπορέσαμε στη μικρή Καρδίτσα, από τους τελευταίους νομούς ανάπτυξης, να φτιάξουμε μια τράπεζα η οποία είναι από τις καλύτερες της Ελλάδος. Μέχρι προχθές λέγαμε μόνοι μας ότι είμαστε μια από τις καλύτερες τράπεζες, αλλά εδώ και λίγο καιρό έχουμε και τη σφραγίδα του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος διαμήνεσε προς κάτι κατέμφθησε ότι η Τράπεζα της Καρδίτσας είναι η καλύτερη τράπεζα της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς και ιδιαίτερα για μένα που διακατέχομαι μια συγκίνηση που αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε τότε έχει στηθεί από μεγάλη επιτυχία και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να καταθέτουμε στο κοινό της Λάρισας, στο μεγαλύτερο νομό της Θεσσαλίας, την έκτη τράπεζα του ομίλου μας.